Ενώ έχουμε δείξει πώς εισάγουμε διάφορα αντικείμενα σε μια διαφάνεια, θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς εισάγουμε συγκεκριμένα πολυμέσα, δηλαδή αρχεία ήχου και βίντεο. Ας ανοίξουμε λοιπόν, κάνουμε μια νέα διαφάνεια. Μπορούμε πολύ εύκολα να εισάγουμε ένα αντικείμενο ήχου ή βίντεο από ένα πλαίσιο κειμένου, αυτόματο πλαίσιο κειμένου, με το κουμπάκι που εμφανίζεται εδώ πέρα. Πατάμε λοιπόν το κουμπάκι εισαγωγή ήχου και βίντεο και απλά εξερευνούμε τον υπολογιστή μας για να βρούμε το αρχείο πολυμέσου. Ας βάλουμε λοιπόν αυτό το αρχείο ήχου. Υποστηρίζει πολλές μορφές αρχείο ήχου και βίντεο το Impress. Και βλέπουμε λοιπόν ότι έχει τοποθετηθεί ως αντικείμενο το αρχείο πολυμέσου που εισάγαγαμε. Και ας δούμε λοιπόν την προβολή παρουσίασης. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν πάμε στη διαφάνεια με το αντικείμενο ήχου, αρχίζει και ο ήχος αναπαράγεται. Και τερματίζει, ας κάνουμε μια νέα διαφάνεια, μια καινή διαφάνεια. Ας αρχίσουμε πάλι. Τερματίζει ή όταν τελειώσει ο ήχος ή όταν πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Μπορούμε φυσικά το αντικείμενο να το μικρύνουμε, να μην πιάνει τόσο μεγάλο χώρο και να το μετακινήσουμε. Πάλι θα παίζει. Και ας δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια νέα διαφάνεια, να εισάγουμε και ένα αρχείο βίντεο. Αυτό εδώ πιχύ, ένα. Βλέπουμε λοιπόν, το πλαίσιο του βίντεο εμφανίζεται στη διαφάνεια. Ας σβήσω αυτό εδώ πέρα και μπορώ να το μεγαλώσω σαν βίντεο, να το κάνω να είναι full screen ή τέλος πάντων να πιάσει μεγαλύτερο χώρο. Ας κάνουμε προεπισκόπηση της διαφάνειας. Βλέπουμε λοιπόν αρχίζει να αναπαράγεται το βίντεο και σταματάει όταν πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ να δείξουμε λοιπόν, όταν επιλέγουμε ένα αντικείμενο πολυμέσου, είτε είναι ήχος ή βίντεο, εμφανίζεται η εργαλειοθήκη αναπαραγωγής. Μπορούμε να αναπαράγουμε το πολυμέσο, να κάνουμε παύση ή διακοπή εντελώς ή να πάμε στο σημείο που θέλουμε. Το ίδιο με ένα αντικείμενο βίντεο. Μπορούμε να προχωρήσουμε το βίντεο όπου θέλουμε, να ελέγξουμε και τον ήχο, την ένταση του ήχου και ούτω καθεξής. Επίσης να πούμε ότι μπορούμε να εισάγουμε αρχείο πολυμέσο με το κουμπάκι στην βασική εργαλειοθήκη εδώ και φυσικά από το μενού εισαγωγή. Ας αποθηκεύσουμε τώρα την παρουσίαση αυτή, να δείξουμε κάτι. Ας βάλουμε εκεί που ήταν μαζί. Ας την ονομάσουμε Media. Βλέπουμε λοιπόν η παρουσίαση είναι εδώ αποθηκευμένη και άμα δούμε ότι βλέπουμε ότι πιάνει χώρο 4 MB, αυτό καταλαβαίνουμε ότι η παρουσίαση συγκεκριμένη ενσωματώνει τα αρχεία πολυμέσων και το αρχείο βίντεο και το ήχου. Αυτό είναι ένα βολικό χαρακτηριστικό, ώστε δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε τα αρχεία αυτά, αρκεί να πάρουμε την παρουσίαση και θα αναπαράγει το αρχείο, τα αρχεία ήχου και βίντεο κανονικά, θα τα έχει ενσωματωμένα στην παρουσίαση. Εδώ να θυμίσουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει όταν βάζουμε στην εφέ ήχου στην εναλλαγή διαφάνειας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχουμε το αρχείο μας μαζί με την παρουσίαση. Επίσης μπορούμε να εισάγουμε κάποια clip πολυμέσων από τη συλλογή του LibreOffice. Πάμε λοιπόν στη συλλογή, στην κατηγορία Sounds. Υπάρχουν κάποιοι ήχοι, μπορούμε να δούμε. Ας αλλάξουμε την προβολή. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε κάπως έτσι. Και μπορούμε να εισάγουμε έναν ήχο μέσα σε μια διαφάνεια από την συλλογή. Και κάτι τελευταίο, αν
θέλουμε να εισάγουμε ένα αρχείο πολυμέσου, όπως κάναμε πριν, και δεν θέλουμε να ενσωματωθεί με την παρουσίαση, επιλέγουμε την επιλογή εισαγωγή ως συνδέσμου και έτσι εισάγεται το αρχείο ως σύνδεσμος και δεν ενσωματώνεται μέσα στο αρχείο της παρουσίασης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κουβαλάμε το αρχείο της παρουσίασης μαζί με το αρχείο του πολυμέσου. Αυτά λοιπόν για την εισαγωγή πολυμέσων σε μια παρουσίαση.